ο Θεός ημών πάντα τενή και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτό την οικουμένης αγινέσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού, λέγαμε την προηγούμενη φορά σε τι συνίσταται η χριστιανική τελειότητα και ότι για να την αποκτήσει κανείς πρέπει να αγωνίζεται, να πολεμεί και για τέσσερα πράγματα τα οποία είναι αναγκαία σε αυτόν τον πόλεμο με βάση τον αόρατο πόλεμο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου όλα αυτά. Και λέγαμε ότι πολλές φορές οι χριστιανοί έχουμε μία σύγχυση. Μπερδεύουμε τα μέσα με το σκοπό της πνευματικής ζωής. Και νομίζουμε ότι τα μέσα, όπως είναι η προσευχή, η νηστεία, η αγρυπνία, αυτά είναι και ο σκοπός. Και αν καταφέρουμε αυτά, καταφέρουμε να νηστέψουμε, ας πούμε, ή να προσευχηθούμε, ή να προσευχόμαστε, πετύχαμε και τη σωτηρία μας και το σκοπό για τον οποίο ζούμε. Αλλά ο σκοπός δεν είναι τα μέσα. Τα μέσα είναι τα εργαλεία. Όπως ένας τεχνίτης, ας πούμε, μπορεί να έχει τέλεια εργαλεία, τέλεια μηχανήματα, αλλά αν δεν φτιάξει και το σωστό έργο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία βέβαια αυτά που έχει, δεν πέτυχε το σκοπό του. Ο σκοπός δηλαδή δεν εξαντλείται με το να έχουμε κάποια καλά μέσα και να τα χρησιμοποιούμε, αλλά θα πρέπει χρησιμοποιώντας σωστά τα μέσα να φτάσουμε στον τελικό σκοπό. Και είχαμε πει ότι ο τελικός σκοπός είναι η θέωση, είναι η σωτηρία με την έννοια της ένωσης με τον Χριστό. Είναι η αγάπη στον Χριστό, είναι η τέλεια υπακοή στον Χριστό, με ταπείνωση, είναι το να πάψουμε να έχουμε δικό μας θέλημα και να κάνουμε πάντα το θέλημα του Χριστού. Και για να γίνει αυτό, να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, χρειάζονται τέσσερα μέσα, τέσσερα εργαλεία. Μάλλον τέσσερα όπλα, όπως τα λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και τα είχαμε πει συνοπτικά αυτά τέσσερα όπλα. Το πρώτο είναι να έχουμε μια τέλεια απελπισία από τον εαυτό μας, με την έννοια να μην έχουμε καμιά πεποίθηση ότι μπορούμε από μόνοι μας να πετύχουμε τη σωτηρία μας, με τις δυνάμεις μας. Το πρώτο λοιπόν όπλο είναι να αποβάλουμε την αυτοπεποίθηση, την ιδέα ότι μπορούμε μόνοι μας χωρίς τη βοήθεια κανενός και προπάντων βέβαια χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Το δεύτερο όπλο που λέει ο Άγιος ότι πρέπει να έχουμε συνεχώς σε χρήση και τα τέσσερα πρέπει να τα έχουμε συνεχώς σε χρήση, το δεύτερο όπλο είναι να έχουμε τέλεια ελπίδα στο Θεό. Γιατί αν κανείς μείνει με την απελπισία στον εαυτό του, μετά δεν θα κάνει τίποτε. Συνάμα πρέπει να έχουμε και τέλεια ελπίδα εις τον Χριστό μας, ότι δηλαδή με τη βοήθεια του Χριστού μας μπορούμε να κατορθώσουμε τα πάντα. Το τρίτο όπλο είναι το να αγωνιζόμαστε, το να πολεμάμε τα πάθη, το να μην πάβουμε έτσι την προσπάθεια, ακόμα και αν βλέπουμε ότι χειροτερεύουμε. Όχι καν ότι είμαστε στάσιμοι σε αυτό το πνευματικό αγώνα, αλλά ότι πάμε και χειρότερα. Πάλι δεν πρέπει να σταματάμε να αγωνιζόμαστε.
εναντίον τίνος, εναντίον του κακού, της αμαρτίας, των παθών μας. Και το τέταρτο όπλο είναι το να προσευχόμαστε συνεχώς. Να ζητάμε δηλαδή τη Θεία Βοήθεια. Αυτά είχαμε πει την προηγούμενη φορά και βεβαίως θα πρέπει λίγα να πούμε για το κάθε ένα από αυτά τα όπλα. Λέει ο Άγιος, εσύ αδερφέ που ποθείς να φτάσεις στο ύψος αυτής της τελειότητας, της χριστιανικής τελειότητας, και μη σας φαίνεται ότι αυτό είναι για μερικούς, για λίγους, είναι για όλους η τελειότητα, δηλαδή είναι οφειλή, είναι χρέος. Γιατί λέει ο Κύριος, τέλειοι γίνεστε. Είναι εντολή η τελειότητα. Μην νομίζετε ότι αυτό που λένε κάποιοι, τέλειοι θα γίνουμε τώρα. Αυτό είναι για τους για Αγίους. Άγιοι θα γίνουμε τώρα. Άγιοι πρέπει να γίνουμε. Αν θέλουμε να σωθούμε, πρέπει να γίνουμε Άγιοι. Έτσι η αγιότητα είναι η σωτηρία. Και η σωτηρία είναι η θέωση. Έτσι, η θέωση είναι το να ενωθούμε με το Θεό. Και πώς μπορείς να ενωθείς με το Θεό αν δεν είσαι τέλειος. Τέλειοι γίνεστε όπως ο Πατήρ ημών ουράνιος τέλειος εστί. Οι τέλειοι γίνεστε καθώς εγώ τέλειος είμαι. Λέει ο ίδιος ο Κύριος. Πρέπει να ομοιάσουμε στο Θεό. Αυτό είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Έτσι, το καθομοίωση είναι όπως λέμε. Μα ο Θεός είναι τέλειος. Άρα, ομοίωση με το Θεό σημαίνει να γίνεις και εσύ τέλειος. Άρα δεν είναι για μερικούς η τελειότητα, αλλά είναι ένα καθήκον για όλους μας. Οπότε αυτά που λέμε αφορούν σε όλους. Όχι μόνο σε κάποιους έτσι αφιερωμένους ολοκληρωτικά όπως είναι οι μοναχοί, οι ασκητές κλπ. Αλλά στον κάθε χριστιανό. Εσύ λοιπόν λέει χριστιανέ μου που το έχεις καταλάβει αυτό, λέει ο Άγιος Νικόδημος και ποθείς να φτάσεις επί στην τελειότητα επειδή είναι ανάγκη να κάνεις μια συνεχή πάλι με τον εαυτό σου, με τον κακό εαυτό σου εννοεί, με τα πάθη σου. Για να νικήσεις ανδρείως και να εξουδενώσεις όλα τα θελήματά σου, γιατί εκεί είναι η αρχή του κακού, στο ότι θέλουμε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η αρχή της αμαρτίας, το θέλημά μας. Γι' αυτό βλέπετε στα μοναστήρια λένε ότι η πρώτη αρετή είναι η υπακοή. Γιατί η υπακοή τι κάνει, κόβει το θέλημα στον άνθρωπο. Πάβει ο άνθρωπος να κάνει αυτό που θέλει αυτός και κάνει αυτό που του λέει ο πνευματικός του οδηγός. Ο γεροντάς του, η γεροντισσά του αντιστοίχως στα γυναικεία μοναστήρια, οι μοναχές, δεν κάνουν το δικό τους θέλημα. Γιατί εκεί είναι η αρχή της θεραπείας. Όπως η ρίζα του κακού είναι η υπερηφάνεια, είναι η ίησης, είναι η μεγάλη ιδέα ότι είμαστε κάτι. Και από εκεί ξεκινάνε οι διάφορες επιθυμίες, τα θελήματά μας και λέμε αφού αυτό σκέφτηκα, αυτό κρίνω, αυτό θέλω. Μα γιατί το κρίνεις και το σκέφτεσαι εσύ και το θέλεις εσύ, γιατί έχεις αυτή την ιδέα ότι εσύ είσαι σωστός. Και ότι αυτά που θέλεις είναι τα καλά, τα σωστά, τα τέλεια και δεν έχεις ανάγκη ούτε να συμβουλευτείς, ούτε να ρωτήσεις, ούτε να καθίσεις να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, ούτε να ακούσεις μια πνευματική ομιλία, ούτε να έχεις πνευματικό οδηγό. Είσαι ο ίδιος οδηγός του εαυτού σου, γιατί εσύ αξίζεις, έχεις κάτι, είσαι κάτι. Αυτό το ότι είμαι κάτι, αυτή η ιδέα ότι είμαι κάτι, αυτό λέγεται ίησις. Από το ίωμε, με μικρό γιώτα γράφεται έτσι, ο μικρό γιώτα ήταν, ίωμε, ίησις, που σημαίνει έχω τη γνώμη, ίωμε, νομίζω, έχω την ιδέα ότι είμαι κάτι. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν το θέλημα και ο άνθρωπος φτιάχνει μέσα του θελήματα, δηλαδή επιθυμίες. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο και θα είμαι ευτυχισμένος αν το πετύχω αυτό και αυτό είναι το πάνω, να το καταφέρω αυτό. Και αν δεν το καταφέρω θα είμαι δυστυχισμένος και εγκλωβιζόμαστε εξαιτίας του εγωισμού μας, εξαιτίας της ίησεως που είναι η ρίζα του εγωισμού και όλων των παθών, σε επιθυμίες και σε θελήματα και γινόμαστε δυστυχισμένοι. Αν το καταλάβουμε αυτό, ξέρετε, μετά δεν θα μπορούμε να είμαστε ποτέ στενοχωρημένοι. Όχι δεν θα θέλουμε, δεν θα μπορούμε να είμαστε στενοχωρημένοι. Γιατί θα πάψουμε να έχουμε θελήματα και επιθυμίες και θα θέλουμε μόνο ένα πράγμα. Γιατί δεν μπορείς να μην θέλεις κάτι, κάτι θα θέλεις. Έτσι υπάρχει η βούληση, η θέληση στον άνθρωπο, η οποία όμως θα πρέπει να προσφερθεί στο Θεό. Να δοθεί στο Θεό. Και τότε λειτουργεί σωστά ο άνθρωπος. Τότε λειτουργεί σωστά τη θέλησή του. Αυτή είναι δύναμη που έχουμε. Είναι δύναμη στη θέληση. Είναι βούληση, η βούληση όπως λέμε. Ο άνθρωπος βούλεται, θέλει.
Έχει θέληση, έχει θελήματα. Αλλά αυτά τα θελήματα θα πρέπει να τα ταυτίσει με το θείο θέλημα. Τότε λειτουργεί σωστά αυτή τη δύναμη του που λέγεται βούλησης, που δεν λέγεται θέλησης. Και τότε μπορεί να κατευθύνει σωστά όλο του το είναι προς τον Θεό, να φτάσει στην ομοίωση με τον Θεό που είναι ο σκοπός της ζωής του. Όσο ο άνθρωπος έχει αυτή τη μικρή ρίζα μέσα του που λέγεται ίση, την ιδέα ότι είναι κάτι, ότι αξίζει επιτέλους και αυτός κάτι, επομένως μπορεί να έχει και κάποια θελήματα, τα οποία γιατί όχι είναι σωστά, αφού εγώ αξίζω. Δεν μπορεί να είναι όλα λάθος, ό,τι σκέφτομαι. Από εκεί και μετά, όσο κρατάει αυτή την ιδέα μέσα του, δεν μπορεί να γίνει τέλειος, να μοιάσει στον Θεό. Γιατί κατά κανόνα, για να μην πούμε 100%, 99,99% αυτά που θέλουμε είναι διεστραμμένα πράγματα. Επειδή η φύση μας μετά την πτώση είναι διεστραμμένη. Οπότε και η βούλησή μας είναι διεστραμμένη. Και θέλουμε πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι κατά το συμφέρον μας το αιώνιο, το πνευματικό. Οπότε θα πρέπει ο άνθρωπος να ξεκινήσει από εκεί. Να πάψει να θέλει, να πάψει να έχει την ιδέα ότι είναι κάποιον τι, να πολεμήσει την ίση, να πάψει έτσι να έχει πεποίθηση στον εαυτό του και στη γνώμη του. Από εκεί ξεκινάει η θεραπεία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, θα πρέπει να κάνεις αυτή την πάλη συνεχώς μέσα σου. Κάθε στιγμή δηλαδή να αποδομείς τα θελήματά σου, τον εαυτό σου. Κάθε στιγμή να λες δεν είμαι τίποτα, είμαι το μηδέν. Πάψε να θέλεις και ψάξε να δεις τι θέλει ο Θεός στην κάθε συγκεκριμένη περίσταση. Θα πρέπει λοιπόν να παλεύεις και θα πρέπει να νικήσεις με τη χάρη του Θεού. Να νικήσεις τι, τα θελήματά σου, τα μικρά και τα μεγάλα. Και για να το καταφέρεις αυτό θα πρέπει να κάνεις μια προετοιμασία όπως στον πόλεμο. Ο στρατός προετοιμάζεται, δεν πάει όπως να είναι στον πόλεμο. Κάνουν ασκήσεις, μαζεύουν πολεμοφόδια, έχουν τα διάφορα ρούχα, όπλα κλπ. Ό,τι χρειάζεται ένα στρατιώτης, ένα στράτευμα, μηχανήματα, έτσι, άρματα κλπ. Έτσι και στον πνευματικό πόλεμο θα πρέπει να ετοιμαστείς με τι, λέει ο Άγιος, με μια κατάσταση που λέγεται προθυμία. Να μην πας σε αυτόν τον πόλεμο έτσι πλαδαρά, ξέψυχα, χαλαρά, δεν βαριέσαι. Εντάξει, θα κάνουμε μια προσπάθεια. Και όπου βγει. Όχι έτσι. Θα πρέπει να πας με προθυμία, να πας με την καρδιά σου στον πνευματικό αυτό πόλεμο, που είναι ο δυσκολότερος πόλεμος που έχει να κάνει ο άνθρωπος. Και γιατί είναι ο δυσκολότερος, λέει ο Άγιος, γιατί πολεμάς εναντίον του εαυτού σου. Δεν πολεμάς με κάποιον άλλον. Και συνάμα ο εαυτός σου σε πολεμάει. Γι' αυτό είναι ο πιο δύσκολος πόλεμος. Γιατί τα βάζεις με τον εαυτό σου και συνάμα πολεμιέσαι από τον εαυτό σου. Από το διεστραμμένο εαυτό σου, από τον κακό εαυτό σου, τον οποίο είπαμε όλοι οι άνθρωποι έχουμε, όλοι. Από τη στιγμή που έπεσε ο πρώτος άνθρωπος, έπεσε η ρίζα μας δηλαδή, ο Αδάμ και η Εύα, μετά από τη ρίζα όλη τη βγαίνει, τα κλαδιά, ο κορμός, τα κλαδιά, όλα είναι σάπια. Όλοι είμαστε άρρωστοι πνευματικά, έτσι. Ψυχοπαθείς θα πει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, πνευματικά ψυχοπαθείς. Όχι με την ψυχιατρική έννοια του όρου. Και χρειαζόμαστε επομένως θεραπεία αυτού του ψυχικού πάθους, των ψυχικών παθών, των παθών γενικά που έχουμε. Και η νίκη που θα κάνουμε σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι η πιο ένδοξη από κάθε άλλη νίκη. Γιατί είπαμε και ο πόλεμος είναι ο δυσκολότερος από όλους. Και θα είναι αυτή η νίκη εναντίον του κακού εαυτού μας η πιο ευπρόσδεκτη στο Θεό. Έτσι ο Θεός δεν θέλει να φτιάξουμε, τι να πούμε, τεράστιες εκκλησίες, σχολεία, ακόμα και αν θέλετε και να μεταστρέψουμε όλη την ανθρωπότητα στην πίστη, που είναι σπουδαίο και αυτό, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα ο Θεός θέλει να νικήσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή τον κακό εαυτό μας, δηλαδή τα πάθη μας. Αν επιμεληθείς, λέει ο Άγιος, να θανατώσεις, αν φροντίσεις με προθυμία, όπως είπαμε, να το κάνεις αυτό, πρέπει να το κάνεις. Αν λοιπόν φροντίσεις να θανατώσεις τα άτακτα πάθη σου και τις επιθυμίες και τα θελήματά σου, θα αρέσεις τον Θεό περισσότερο και θα τον υπηρετήσεις πολύ καλύτερα
παρά, λέει, να μαστιγώνεσαι μέχρι αίματος και να νηστεύεις περισσότερο από τους παλιούς ερημίτες. Έτσι, να κάνεις εννοεί ακραίες, ας πούμε, να κάνεις πολύ μεγάλες ασκήσεις, όπως κάνανε κάποιοι Άγιοι, από αγάπη στον Χριστό όμως το κάνανε. Έτσι, και μερικές φορές κάνανε και επικίνδυνα πράγματα. Αλλά ήταν από αγάπη στον Χριστό. Αλλά δεν τα θέλει αυτά ο Χριστός τόσο όσο θέλει να είσαι ελεύθερος από τα πάθη σου. Από το να νηστεύεις λοιπόν περισσότερο από τους παλιούς ερημίτες, ακόμα λέει και από το να επιστρέψεις στο καλό, στη σωστή ζωή χιλιάδες ψυχών, ενώ εσύ είσαι κυριευμένος από τα πάθη σου, αυτό δεν αρέσει το Χριστό. Υπάρχουν πολλοί ή κάποιοι, έχω υπόψη μου κάποιους, που κάνουν μεγάλο αγώνα αντιαιρετικό. Είναι αντιοικουμενιστές και λοιπά. Δεν είναι κακό αυτό, καλό είναι. Αλλά συνάμα βλέπω ότι έχουν πάθη και βαριά πάθη. Και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Πρώτα πρέπει να κόψεις τα πάθη σου, να καθαριστείς από τα πάθη σου και μετά ή έστω κάπως παράλληλα, ναι, να κάνεις και αυτό τον αγώνα τον αντιαιρετικό. Αυτά λέει και ο Αββάς Ισαάκ στα ασκητικά του, μέγας ησυχαστής και πατέρας της Εκκλησίας, στον 23ο λόγο του. Τι λέει εκεί, «Κρίσον γάρση σε αυτόν λύσε του συνδέσμου της αμαρτίας». Είναι καλύτερο κρίσον, καλό κρίσον, το καλύτερο. Είναι καλύτερο σε σένα, για σένα, να ελευθερώσεις τον εαυτό σου από τα δεσμά της αμαρτίας, παρά να ελευθερώσεις δούλους από την δουλεία. Και άλλα πολλά, επίσης, λέει και ο Αββάς Ισαάκ. Ακόμα λέει και από το να αναστήσεις νεκρούς και να επιστρέψεις χιλιάδες ανθρώπους στην πίστη, είναι καλύτερο να κόψεις ένα σου πάθος για τον Θεό, πιο ευάρεστο, μία σου αδυναμία. Γιατί αυτό είναι το δυσκολότερο και το ανώτερο. Αν και ο Θεός, συνεχίζει ο Άγιος, αγαπά περισσότερο την επιστροφή των ψυχών παρά την απονέκρουση ενός μικρού θελήματος, όμως εσύ αγαπητέ, δεν πρέπει να θέλεις ούτε να κάνεις άλλο πλέον κυριότερο παρά εκείνο που ο Θεός ζητεί και θέλει πιο ισχυρά από εσένα. Γιατί αυτός βεβαιότατα καλύτερα ευχαριστείται στο να αγωνίζεσαι για να απονεκρώσεις εσύ τα ειδικά σου πάθη παρά στο να δουλεύεις σε κάθε άλλο πράγμα, έστω και αν είναι μεγάλο και πολύ, παραβλέποντας τα πάθη σου. Μπορείς να κάνεις έργα φιλανθρωπίας, μεγάλες ελεημοσύνες, να κινητοποιήσεις ανθρώπους επίσης να εργαστούν σε αυτά τα φιλανθρωπικά έργα που οργανώνεις. Ο Θεός δεν ευαρεστείται σε αυτά αν εσύ παραβλέπεις τα πάθη σου. Θα πρέπει πρώτα να κόψεις τα πάθη σου. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, πρώτον καθαρθήνε ή τα καθάρε. Πρώτον φωτιστήνε ή τα φωτίσε. Πρώτα πρέπει να καθαριστείς και μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Εννοεί από τα πάθη, πνευματικά. Πρώτα να φωτιστείς εσύ και μετά να φωτίσεις τους άλλους με το Λόγο του Θεού κλπ. Τώρα λοιπόν, λέει ο Άγιος, που έμαθες σε τι συνίσταται η χριστιανική τελειότητα και για την αποκτήσεις πρέπει να έχεις έναν συνεχή και σκληρό πόλεμο εναντίον του εαυτού σου, είναι ανάγκη να προμηθευτείς 4 πράγματα σαν άρματα, αναγκαιότατα και ασφαλέστατα, για να νικήσεις σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο, τον αόρατο πόλεμο, εξού και ο τίτλος του βιβλίου, και να λάβεις το στέφανο. Και αυτά τα ξαναλέμε πάλι, τα είπαμε και προηγουμένως, αλλά είναι καλό να τα έχουμε τυπωμένα και να, όχι μόνο να τα θυμόμαστε, αλλά και να τα εφαρμόζουμε. Κάθε στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα 4 όπλα. Πρώτον, το να μην θαρρεύεσαι ποτέ στον εαυτό σου. Δυστυχώς, από μικρά τα διαστρέφουμε τα παιδιά μας με την έννοια και τη συνεχή διδασκαλία της αυτοπεποίθησης, που είναι διαστραμμένο πράγμα. Και όμως έχει περάσει στην παιδαγωγική τη σύγχρονη, την άθλη παιδαγωγική που έχει κυριαρχήσει στην παιδεία μας,
ότι το παιδί πρέπει να του τονώνει την αυτοπεποίθηση, να το κάνει να πιστεύει στον εαυτό του. Λες και δεν υπάρχει Θεός δηλαδή, γιατί ακριβώς αυτό είναι, η παιδαγωγική αυτή είναι για αθέους, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος. Δεν είναι για πιστούς όπως είμαστε εμείς, είναι για άθεα κράτη. Και δυστυχώς αυτά τα άθεα διδάγματα τα περάσαμε και στην Ορθόδοξη πατρίδα μας και προσπαθούμε να τα εφαρμόσουμε στα παιδιά μας και γίνονται άθεα τα παιδιά μας, φυσικά γίνονται άθεα. Και όσο προχωράει, ας πούμε, το παιδί και στις ανώτατες εκπαιδευτικές βαθμίδες του Πανεπιστήμιου, τόσο πιο άθεο γίνεται. Γιατί είναι ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει ο Θεός. Το να τονώσει στο παιδί την αυτοπεποίθηση, την ιδέα ότι μπορεί από μόνο του να κάνει τα πάντα. Ενώ ο Κύριος τι μας είπε, χωρίς εμένα δεν μπορείτε τίποτε. Όχι τα πάντα, τίποτε. Τίποτε δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον Θεό. Το πρώτο όπλο λοιπόν είναι αυτό, το να μην θαρρεύεσαι στον εαυτό σου. Το δεύτερο, να έχεις πάντοτε όλο σου το θάρρος και την ελπίδα στο Θεό. Όχι αυτοπεποίθηση όπως λέμε, αλλά θεοπεποίθηση. Το τρίτο, να αγωνίζεσαι πάντοτε, το τρίτο όπλο, και το τέταρτο, να προσεύχεσαι. Και να πούμε λίγο για το πρώτο όπλο. Το είχα αναλύσει σε πρόσφατη ομιλία, υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να τη βρείτε, για το ότι δεν πρέπει ποτέ να θαρρεύουμε στον εαυτό μας. Θα πω όμως λίγα συνοπτικά. Αυτό λέει ο Άγιος είναι τόσο αναγκαίο που χωρίς αυτό δεν θα μπορέσεις να νικήσεις. Αν δηλαδή δεν πάψεις να έχεις θάρρος στον εαυτό σου. Υπάρχει ένα κλασικό χωρίο του προφήτου Ερεμίου που σημαίνει του Αγίου Πνεύματος. Λόγος του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ό,τι είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος. Λέμε ότι είναι λόγος του προφήτου Ερεμίου, του προφήτου Ισαΐου, του Αγίου Ευαγγελιστού Ματθαίου, αλλά αυτοί οι Άγιοι δεν έγραψαν από μόνοι τους, έγραψαν αυτά που τους διέταξε, τους ενέπνευσε το Πνεύμα του Άγιου. Γι' αυτό δεν πρέπει να τα βλέπουμε ως απλά ανθρώπινα λόγια. Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, και πρέπει να τη μελετάμε καθημερινά, τουλάχιστον μια σελίδα, πρέπει να διαβάζει ο Χριστιανός κάθε μέρα. Το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος αυτό. Και όλοι οι Άγιοι μας το λένε. Όταν μελετάμε την Αγία Γραφή, όμως, να μην τη μελετάμε όπως διαβάζει μια εφημερίδα, ένα ανθρώπινο βιβλίο, αλλά να τη διαβάζει σαν να ακούς τον Θεό, να σου μιλάει ο Θεός. Και όντως μας μιλάει ο Θεός. Τι λέει λοιπόν από αυτή τη Ιερεμία σχετικά με το θέμα αυτό. Τάδε λέγει Κύριος επικατάρατος, ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον. Επικατάρατος, καταραμένος, ως αναφορικό, ο οποίος έχει την ελπίδα του σε άνθρωπο. Ένας που στηρίζεται, ας πούμε, σε ένα πολιτικό, σε γνωριμίες, σε ανθρώπους πλούσιους, μορφωμένους κλπ. Αυτός λέει είναι καταραμένος. Ακούτε τι λέει. Και στηρίζει σάρκα βραχίων ως αυτού επ' αυτών. Και ακόμα είναι καταραμένος και αυτός που στηρίζεται στα μπράτσα του, στην σάρκα του βραχίωνος, στα μπράτσα του, δηλαδή στον εαυτό του. Και αυτός γίνεται καταραμένος. Είτε λοιπόν ελπίζεις σε άλλο άνθρωπο, είτε στον εαυτό σου, είσαι καταραμένος. Και αυτό δεν το λέει ένας απλός άνθρωπος, όπως ξανά επιμένω να το τονίζω, αλλά το λέει το Πνεύμα το Άγιο. Θες να γίνεις καταραμένος, και τι θα πει καταραμένος. Καταραμένος θα πει χωρισμένος από το Θεό. Και είσαι χωρισμένος από το Θεό, είσαι χαμένος. Γιατί χωρίς τον Θεό δεν μπορείς να υπάρχεις. Ο Θεός είναι το παν. Χωρίς τον Θεό τι είσαι, ένα μηδέν, ένα τίποτα. Άρα, θες να γίνεις το τίποτα, να εμπιστεύεσαι σε άλλο άνθρωπο ή να εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου. Έτσι το λέει απλά ο Άγιος προφήτης Ιερεμίας. Και από Κυρίου αποστεί η καρδία αυτού. Και αυτός ο άνθρωπος βέβαια έχει φύγει από το Θεό. Η καρδιά του έχει φύγει από το Θεό. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι με το Θεό. Καταλάβατε γιατί γίνονται τα παιδιά μας άθεα. Γιατί όταν τα μάθεις να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, έχουν φύγει από το Θεό. Τα διώχνεις από το Θεό.
Αυτό το ρητό το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος και λέει, όταν ο προφήτης Ιερεμίας λέει ώστε έχει την ελπίδα αυτού επάνθρωπον, φανερώνει το να μην ελπίζουμε σε άλλο άνθρωπο. Και αυτό που λέει και στηρίζει σάρκα βραχίωνος αυτού, φανέρωσε το να ελπίζουμε στον εαυτό μας. Καταλάβατε. Είναι αυτό που είπαμε. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός γίνεται καταραμένος. Είτε ελπίζει σε άλλον, είτε στον εαυτό του. Και είναι αποστάτης του Θεού. Είναι αντάρτης, είναι μιμητής του πονηρού. Αντάρτης, πρώτος αντάρτης και πρώτος αποστάτης είναι ο Ιωσφόρος, έτσι. Από αυτό λοιπόν και μόνο το ρητό, θα αρκούσε μόνο αυτό και δεν θα χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, θα πρέπει να φύγουμε μακριά από αυτή την καταραμένη αυτοπεποίθηση, την οποία όμως μας τη διδάσκουν συστηματικά και οι πολιτικοί μας, και δυστυχώς πολλοί τους ακολουθούν και μας λένε πιστέψτε στον εαυτό σας για να βγείτε από την κρίση. Όχι, δεν πρόκειται να βγούμε, θα μπούμε σε πολύ βαθιά κρίση. Γινόμαστε υποχείρια του σατανά όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και για να πάψεις να πιστεύεις στον εαυτό σου, θα πρέπει να πολεμήσεις αυτή την ιδέα για την οποία στην οποία αναφερθήκαν προηγουμένως, ότι είσαι κάτι. Πρέπει να πολεμήσεις αυτό που λέμε ίησης, από την οποία ξεκινάει η υπερηφάνεια, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Από την ιδέα ότι είμαστε κάτι. Γι' αυτό και λέει ο προφήτης Ισαΐας, για αυτούς που έχουν αυτό το εωσφορικό πάθος και νόσημα, που πιστεύουν ότι είναι κάτι. Και επομένως πιστεύουν και στον εαυτό τους. Ουέ, λέει, η συνετή εν εαυτής. Αυτοί που είναι συνετοί στον εαυτό τους, πιστεύουν στον εαυτό τους. Ουέ, αλίμονο σε αυτούς που έχουν την ιδέα ότι είναι σοφοί, ότι έχουν σύνεση, ότι είναι έξυπνοι και ενώπιον αυτών επιστήμονες. Και μπροστά στον εαυτό τους πάλι θεωρούν ότι είναι επιστήμονες. Έχουν ιδέα ότι τα ξέρουν όλα. Επίσταμε, θα πει γνωρίζω καλά. Επίσταμε. Έτσι, αυτοί που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και τα ξέρουν πολύ καλά, αυτοί έχουν το ουέ. Ακούνε από τον Θεό, από το στόμα του προφήτου Ισαΐα, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, το αλίμονό σας, αν νομίζετε ότι τα ξέρετε και τα ξέρετε και πολύ καλά όλα. Και πάλι λέει ο Απόστολος στους Ρωμαίους, μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Να μην γίνεστε συνετοί μπροστά στον εαυτό σας. Και ο προφήτης και σοφός Σολομών τι λέει πάλι, μη είσαι φρόνιμος παρά σε αυτό. Να μην είσαι φρόνιμος, συνετός μπροστά στον εαυτό σου. Μην πιστεύεις ότι είσαι σοφός και συνετός. Πώς όμως θα το καταφέρουμε αυτό, λέει ο Άγιος, μπορείς, λέει, να χρησιμοποιήσεις 4 όπλα, 4 τρόπους, 4 μέσα, για να πάψεις να έχεις πεποίθηση στον εαυτό σου, να αποβάλεις αυτή την αυτοπεποίθηση. Πρώτον, μέσον είναι να γνωρίσεις την ουτιδανότητά σου. Ουτιδανότητα, το ότι είσαι το ουδέν, το τίποτα. Πρέπει αυτό να το γνωρίσεις, να το καταλάβεις ότι είσαι το τίποτα. Και να συλλογιστείς ότι από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό, εξαιτίας του οποίου να γίνεις άξιος της Βασιλείας των Ουρανών. Ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, χωρίς εμού ουδύναστε ποιήν ουδέν. Και ο Ρώσης Όρθωμος λέει ότι αυτός που νομίζει για τον εαυτό του ότι είναι το τίποτα, το ουδέν, αυτός περισσότερο από όλους γνωρίζει τον εαυτό του. Αυτός έχει σωστότερη γνώση του εαυτού του, αυτός που πιστεύει ότι είναι το τίποτα. Όσο πιο πολύ προχωράς σε αυτή τη γνώση ότι είσαι το μηδέν και ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτε καλό από μόνος σου,
τόσο περισσότερο προχωράς στην αληθινή αυτογνωσία. Σε αυτό το γνώθις αυτόν που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ούτως μάλιστα εστίν ο εαυτόν ειδός, έψινο γιώτα ωμέγα, έτσι. Αυτός μάλιστα λέει είναι εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό του, λέει ο Ρυσόστομος, ο μηδέν εαυτόν είναι νομίζον, αυτός που πιστεύει ότι είναι το μηδέν, το τίποτα. Και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής λέει αρετής όρος εστίν ή της ανθρωπίνης ασθενίας κατ' επίγνωσιν προς την Θείαν δύναμην ένωσης. Όρος, όριο έτσι και προϋπόθεση της αρετής και ορισμός αν θέλετε ακόμα της αρετής είναι το να γνωρίσει ο άνθρωπος την ασθένειά του και να ενώσει τον εαυτό του με τη Θεία δύναμη. Τότε μπορείς να κάνεις την αρετή. Έτσι όταν αφενός μεν πιστέψεις ότι δεν μπορείς τίποτα από μόνο σου και αφετέρου όταν καταφύγεις τον Θεό, την ενωθείς με τον Θεό. Και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει ότι τίποτε δεν είναι καλύτερο από το να γνωρίσει κάποιος την ασθένειά του και την αγνωσία του. Και τίποτα χειρότερο από το να αγνοεί αυτά τα πράγματα. Να αγνοεί την αγνωσία του. Να αγνοεί ότι δεν ξέρει τίποτα. Και να νομίζει ότι ξέρει, ενώ δεν ξέρει τίποτα. Και γελίος είναι και δεν μπορεί φυσικά και να ευαρεστήσει τον Θεό και να σωθεί. Το πρώτο μέσο λοιπόν είναι αυτό, να αγωνιστείς, να γνωρίσεις, να καταλάβεις ότι είσαι το τίποτα, το μηδέν. Δεύτερον, το να το ζητάς αυτό από τον Θεό. Γιατί πώς θα το γνωρίσεις τώρα, ότι είσαι το τίποτα. Θα πρέπει να στο δώσει ο Θεός και αυτό, να το γνωρίσεις, ότι είσαι το τίποτα. Οπότε πρέπει να το ζητήσεις. Μην σκεφτείτε, έχετε ποτέ σκεφτεί στην προσευχή να ζητήσετε από το Θεό να σας αποκαλύψει το τίποτε, το ότι είστε ένα τίποτε, το ότι δεν ξέρετε τίποτε, το ότι δεν μπορείτε τίποτε. Πρέπει να το ζητάμε στην προσευχή μας αυτό. Να αποκαλύψει σε εμάς ο Θεός την ουτιδανότητά μας, ότι είμαστε το ουδέν, το τίποτα. Και μάλιστα να το παρακαλούμε αυτό στο Θεό, λέει, με θερμές και ταπεινές δεήσεις. Εμείς παρακαλάμε για άλλα και άλλα. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλάς. Να σου αποκαλυφθεί η αγνωσία σου και η αδυναμία σου. Γιατί αυτό είναι δικό του χάρισμα. Γι' αυτό, για να το πάρεις αυτό το χάρισμα, συνεχίζει ο Άγιος, πρέπει λέει να στοχαστείς τον εαυτό σου, όχι μόνο γυμνό από αυτή τη γνώση του εαυτού σου, δηλαδή όχι μόνο να σκεφτείς ότι δεν ξέρεις τίποτα για τον εαυτό σου, ποιος είσαι πραγματικά, αλλά και ότι είναι αδύνατο να αποκτήσεις την αληθινή γνώση για τον εαυτό σου, από μόνος σου. Και έπειτα, με πολλή παρησία, να καταφύγεις στη μεγαλειότητα του Θεού και να πιστέψεις ότι κατά το πολύ του έλεος και την εσπλαχνία του, ο Θεός θα σου δώσει να γνωρίσεις το ουδέν σου, το μηδέν σου, το τίποτα, το ότι είσαι ένα τίποτα. Ο τρίτος τρόπος για να γνωρίσεις την αδυναμία σου και την αγνωσία σου είναι, λέει ο Άγιος, να συνηθίσεις να φοβάσαι πάντοτε τον εαυτό σου, να φοβάσαι τους αναρρύθμιτους εχθρούς σου, στους οποίους δεν είσαι ικανός να φέρεις ούτε την παραμικρή αντίσταση, να φοβάσαι την συνήθειά τους εις το να πολεμούν, τη μακρά συνήθειά τους, τις πανουργίες, τα στρατηγήματά τους, τις μεταμορφώσεις τους σε αγγέλους φωτός, τις αναρρύθμιτες τέχνες και παγίδες που στείλουν απόκρυφα στην στράτα της αρετής. Να προχωράς δηλαδή με αυτόν τον φόβο απέναντι στον εχθρό. Μην ξεθαρεύεις απέναντι στους δαίμονες, οι οποίοι έχουν πείρα χιλιάδων ετών από τότε που έπεσε ο σφόρος, συνεχώς αυτή την τέχνη εξασκεί. Δηλαδή πώς θα παραπλανήσει τους ανθρώπους και θα τους οδηγήσει στην απώλεια. Έχει πείρα χιλιάδων ετών.
και έχει πλήθος στρατηγημάτων. Ξέρει πολύ καλά τον πνευματικό πόλεμο. Ξέρει να κάνει εικονικές υποχωρήσεις. Όπως στο στρατό, στον πόλεμο, κάποιοι στρατηγοί κλπ. Εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο. Τάχατες υποχωρούν, ενώ δεν υποχωρούν. Και όταν ο εχθρός ξεθαρέψει και χαλαρώσει, τότε επιτίθεται και τους νικούν. Ακόμα ο εχθρός μπορεί, λέει, να μεταμορφωθεί σε άγγελο, ενώ είναι διάβολος να φαίνεται άγγελος. Και πόσοι άνθρωποι έχουν πλανηθεί και νομίζουν ότι βλέπουν την Παναγία, τον Άγιο Πρόδρομο, τον Χριστό, αγγέλους κλπ. Και είναι ο διάβολος μεταμορφωμένος. Θα πρέπει λοιπόν μέσα στα πλαίσια αυτά του να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να μην ξεθαρεύεις τον εαυτό σου, να εφαρμόσεις και αυτό, το να μην ξεθαρεύεις ποτέ απέναντι στους δαίμονες και στις τέχνες τους. Η Αγία Πελαγία της Τίνου, που βρήκε την εικόνα τη Θαυματουργό της Παναγίας μας, 3 φορές είδε αποκαλυπτικό όνειρο που της έλεγε να πας να σκάψεις εκείνο το μέρος, επιτακτικά μάλιστα τη δεύτερη τρίτη φορά, και δεν πήγε ούτε την τρίτη φορά, αλλά πήγε στον πνευματικό, γιατί φοβότανε μήπως είναι πλάνη του διαβόλου. Και αφού ο πνευματικός διέκρινε και είπε όχι, δεν είναι πλάνη, τότε έσκαψαν και βρήκαν τη θαυματουργία εικόνα της Παναγίας. Έτσι κάνει ο πνευματικός άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος. Δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του καθόλου. Ούτε στα καλά, εντός εισαγωγικών, τα φαινομενικά καλά. Αλλά σε όλα βάζει διακριτικό, ας πούμε, διερμηνευτή τον πνευματικό του, το διακριτικό πνευματικό του. Και ο τέταρτος τρόπος για να μάθεις να μην εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου είναι όταν πέσεις σε κάποια αδυναμία, σε κάποιο πάθος, σε κάποιο αμάρτημα, σε κάποιο ελάττωμα. Τότε, όχι να απελπιστείς, αλλά αντίθετα να περάσεις με τη σκέψη σου στην αίσθηση της άκρας αδυναμίας σου και να πεις στον εαυτό σου, ορίστε, να ποιος είσαι. Βλέπεις που έπεσες. Δεν θα απελπιστείς, αλλά θα διδαχτείς από την πτώση σου. Τι θα διδαχτείς? Ότι δεν μπορείς μόνος σου τίποτε. Το καλό. Γι' αυτόν άλλωστε τον σκοπό παραχώρησε ο Θεός να πέσεις, για να γνωρίσεις καλύτερα την ασθενειά σου. Ο Θεός χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να μην αμαρτήσουμε. Πρώτα μας βάζει το λόγο Του. Μας διδάσκει με την ίδια την κτήση, τη δημιουργία. Μας διδάσκει μέσω ανθρώπων, μέσω του πνευματικού μας, μέσω μιας πνευματικής ομιλίας. Δεν ακούμε. Δεν παίρνουμε το μήνυμα. Μετά αφήνει ο Θεός να πέσουμε. Σιγά σιγά, λίγο λίγο πέφτεις. Για να έρθεις σε συνέστηση, επειδή δεν έμαθες αυτά που σου δίδαξε ο Θεός χωρίς οδύνη, μετά αρχίζουν οι οδύνες. Όπως ένα παιδί, το συμβουλεύει ο μπαμπάς, τη μαμά του, με μία μέθοδο. Στην αρχή θα του πούνε, ήρεμα παιδί μου, αυτό δεν είναι σωστό, μην το κάνεις. Δεν ακούει. Μετά θα του πούνε, παιδί μου, αν το κάνεις αυτό, θα γίνει αυτό, μία απειλή. Όπως και ο Θεός, μας απειλεί, με αιώνια κόλαση. Γιατί μας απειλεί? Θέλει να μας κολλάσει ο Θεός? Όχι. Για να μην μας κολλάσει. Ο πατέρας γιατί απειλεί το παιδί? Για να μην το τιμωρήσει. Μήπως και συνετιστεί το παιδί και σταματήσει την κατηφορική, την καθοδική πορεία. Το παιδί δεν ακούει. Οπότε μετά ακολουθεί το τρίτο στάδιο. Η στέρηση. Αρχίζουν οι οδύνες. Παιδί μου, δεν άκουσες. Σήμερα δεν θα φας γλυκό, ας πούμε. Μια στέρηση, κάτι που θα πονέσει λίγο το παιδί. Μήπως και συνετιστεί.
δεν ακούει πάλι. Οπότε μετά έρχονται πιο μεγάλες οδύνες, όπως λέει και ο Λόγος του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Όποιος λέει λυπάται το ραβδί του, μισεί τον ιόν του. Μετά πίπτει ράβδος. Δεν θα το σκοτώσει βέβαια το παιδί, αλλά θα χρειαστεί και αυτό κάποια στιγμή, επειδή δεν ακούει. Έτσι είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι, έτσι, στα χέρια του Θεού μας παιδαγωγεί ο Θεός. Δεν παίρνουμε τα μηνύματα τα πρώτα, τα δεύτερα, τα τρίτα, μετά έρχονται οι οδύνες. Όταν λοιπόν πέσεις σε κάποιο αμάρτημα, το οποίο γίνεται για να καταλάβεις καλύτερα την ασθένειά σου και να πάψεις να εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου και στις δυνάμεις σου και να νομίσεις ότι είσαι καλός και συνετός και σοφός, τότε να έρθεις σε αυτή την αυτογνωσία που θα έπρεπε να έχεις έρθει ήδη, αλλά δεν είχες πάρει τα προηγούμενα μηνύματα του Θεού. Πάρ' το τώρα που έπεσες και πες, ορίστε, να αυτός είσαι. Βλέπεις. Και όχι μόνο όταν πέσεις ένα αμάρτημα, αλλά και όταν πέσεις σε κάποια δυστυχία, εντός εισαγωγικών η λέξη, γιατί τύχη δεν υπάρχει φυσικά για τον χριστιανό, το ξέρουμε αυτό, υπάρχει μόνο η πρόνοια του Θεού, αλλά το λέμε έτσι για να το καταλάβουμε. Σε κάποια συμφορά εξωτερική, σου τέλειωσαν τα χρήματα, σε κυνηγάνε οι δανειστές, αρρώστησες, είχες ένα ατύχημα, έσπασες το χέρι σου, το πόδι σου, το κεφάλι σου. Και από αυτά θα πρέπει πάλι να διδαχτείς την αγνωσία σου και την αδυναμία σου. Και να πεις, ορίστε, να ποιος είσαι, ποια είναι η δύναμή σου. Μια σταγονίτσα αίμα πήγε στον εγκέφαλο και έπαθες εγκεφαλικό και παρέλυσες κατά το ίμιση. Έτσι δεν γίνεται. Από αυτό να μάθεις να ταπεινώνεσαι και να αποβάλεις την ιδέα ότι είσαι κάτι και ότι μπορείς κάτι από μόνος. Γι' αυτό λοιπόν παραχωρούνται από τον Θεό οι διάφοροι πειρασμοί, είτε εκ του διαβόλου, είτε εκ των ανθρώπων, είτε εκ της φύσεως, είτε και από τον ίδιο τον εαυτό μας, από τον κακό εαυτό μας. Γι' αυτό παραχωρούνται, για να πάψει ο άνθρωπος να ελπίζει στον εαυτό του και να πιστεύει στον εαυτό του και να εμβαθύνει στη γνώση του εαυτού του, στην αληθινή γνώση που είναι, όπως είπαμε, το να πιστέψει ότι είναι το τίποτα, το μηδέν. Και γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος είχε αυτός πειρασμούς. Ήθελε να πάει κάπου και τον εμπόδιζε το Πνεύμα το Άγιο. Ή πήγε να κηρύξει στην Ασία και εκεί του ήρθαν θανατηφόροι πειρασμοί, κινδύνεψε η ζωή του. Γιατί, και απαντάει ο ίδιος, αυτή λέει εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν. Μα συνάντησε ο θάνατος, λέει, κοντέψαμε να πεθάνουμε. Γιατί, ή να μη πεπιθώτες όμεν εφεαυτής, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, ορίστε η αυτοπεποίθηση. Πού πάει η αυτοπεποίθηση. Ο Θεός γι' αυτό δίνει τους πειρασμούς και τις δυσκολίες που πολλές φορές είναι και θανατηφόρες. Για να μάθουμε να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας. Και το λέει ποιος, ο Απόστολος Παύλος που ήταν τέλειος, που ήταν Άγιος. Και όμως είχε γι' αυτός ανάγκη να περάσει από θανατηφόρους πειρασμούς. Πόσο μάλλον εμείς. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να παραπονιόμαστε και να λέμε γιατί Θεέ μου και σε μένα και τι σου έκανα. Φοβερά πράγματα αυτά, είναι βλασφημίες. Είναι στα όρια της βλασφημίας αυτά. Εδώ ένας Απόστολος Παύλος και λέει γι' αυτό καλά πάθαμε και μας βρήκαν αυτοί οι θανατηφόροι πειρασμοί. Ή να μην πεπιθώτες όμεν εφεαυτής, αλλά επί το Θεό. Αλλά να πιστεύουμε στο Θεό. Ποιον Θεό? Το εγείροντι τους νεκρούς. Στον Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Μπορεί να παραχωρούσε ο Θεός όπως και παραχώρησε. Να τους λιθοβολήσουν μέχρι θανάτου. Και νομίζω ότι είχαν πεθάνει. Και μετά τους ανέστησε ο Θεός. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είσαι μισοπεθαμένος και την άλλη μέρα να σηκώνεσαι και να κάνεις κήρυγμα πάλι. Είναι θαύμα αυτό. Αλλά επειδή ακριβώς ο Απόστολος είχε πάρει το μάθημα και έλεγε: δεν πιστεύω στον εαυτό μου.
στο Θεό που εγείρει τους νεκρούς. Και τη μια μέρα είσαι ετοιμοθάνατος και την άλλη είσαι σαν να μην σου συμβεί τίποτε. Γιατί έχεις πεποίθηση στο Θεό που αναστέλει τους νεκρούς. Και για να πω με συντομία, λέει ο Άγιος, όποιος θέλει να γνωρίσει την ασθένειά του, την αδυναμία του, το ότι είναι το τίποτα, ας παρατηρήσει, λέει, τους λογισμούς, τα λόγια και τα έργα μιας μόνο ημέρας. Να παρατηρήσει τον εαυτό του μια ημέρα. Πώς κάνουμε στην καρδιά αυτό το μηχάνημα, ένα 24ωρο το χόλτερο, όπως το λένε, και παρακολουθούμε όλους τους τύπους για ένα 24ωρο. Έτσι να κάνεις ένα πνευματικό χόλτερο, ας πούμε, να παρατηρήσεις τον εαυτό σου, τους λογισμούς σου, τα λόγια σου και τα έργα σου μιας ημέρας μόνο. Να τα καταγράψεις, να τα προσέξεις. Και εκεί θα καταλάβεις ότι τα πιο πολλά από αυτά είναι στραβά, είναι σφαλμένα, είναι μωρά, μωρός θα πει ηλίθιος, και κακά. Και η σκέψη σου και τα λόγια σου και τα έργα σου. Για να καταλάβεις πόσο αδύναμος και πόσο κακός είσαι. Για να αποβάλεις από μέσα σου αυτή την ιδέα ότι είσαι κάτι, ότι είσαι καλός, ότι είσαι σοφός. Και από αυτό φυσικά θα αναγκαστείς, λέει ο Άγιος, να ταπεινωθείς και να μην ελπίζεις πλέον στον εαυτό σου. Ακόμα, λέει ο Άγιος, να σκεφτείς και ποια είναι η αρχή σου, η βιολογική μας αρχή. Πότε, από τι αρχίσαμε να υπάρχουμε? Από την μίξη, λέει, σπέρματος και καταμηνίων αιμάτων, έτσι. Από ένα πράγμα το οποίο σου προκαλεί και αηδία. Όμως από εκεί αρχίσαμε να υπάρχουμε. Αυτό είμαστε, βιολογικά, έτσι. Βέβαια ο Θεός δίνει και την αθάνατη ψυχή μας, αλλά η αρχή του είναι μας, η βιολογική αρχή του είναι μας, αυτή είναι, αυτό που λέει εδώ ο Άγιος. Και αυτό ακόμα είναι αρκετό έτσι για να ταπεινωθείς και να δεις ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Επομένως, θα πρέπει, λέει, εσύ χρησιμοποιώντας αυτά τα τέσσερα μέσα, τα ξαναλέω έτσι με συντομία, πρώτον να γνωρίσεις την οτοδυνατότητά σου και ότι δεν μπορείς από μόνος σου να κάνεις κανένα καλό για να μπεις στη Βασιλεία των Ουρανών και ότι για να τη γνωρίσεις θα πρέπει να προσεύχεσαι με πολύ πόθο να σου χαρίσει ο Θεός αυτή τη γνώση ότι είσαι το τίποτε και μάλιστα να προσεύχεσαι αφού προηγουμένως έχεις αποβάλει την ιδέα ότι γνωρίζεις τον εαυτό σου. Να πεις δεν ξέρω ποιος είμαι. Θεέ μου δείξε μου εσύ ποιος είμαι. Και ακόμα να αποβάλεις και την ιδέα ότι μπορείς από μόνος σου να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν μπορώ. Αυτό που λέγανε οι αρχαίοι να γνωρίσεις τον εαυτό σου δεν μπορείς. Ο Θεός πρέπει να σου το δώσει και αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να προσευχηθείς. Για να σου αποκαλύψει ο Θεός ότι είσαι το τίποτα. Και ακόμα να προσέχεις και να μην ξεθαρεύεις απέναντι στους εχθρούς σου, τους δαίμονες, οι οποίοι έχουν τεράστια πείρα στον πνευματικό πόλεμο και πάρα πολλές πονηρίες και στρατηγήματα και πολύ εύκολα σε εξαπατούν. Και τέταρτον, όταν πέσεις σε κάποιο ελάττωμα, σε κάποια δυναμία, σε κάποια αμαρτία ή και σε κάποια συμφορά, δυστυχία, πάλι να περάσεις σε αυτή την γνώση ότι είσαι το τίποτα και ότι δεν αξίζεις τίποτα. Και να καλλιεργήσεις έτσι αυτή την ενάρετη απιστία στον εαυτό σου, η οποία έχει το θεμέλιό της στην αληθινή ταπείνωση. Έτσι καθένας βλέπει, λέει ο Άγιος, πόσο είναι αναγκαίος εκείνο που θέλει να ενωθεί με το ουράνιο φως, να γνωρίσει τον εαυτό του. Και αυτή τη γνώση του εαυτού του, τη δίνει ασπλαχνία του Θεού εις τους υπερήφανους και προληπτικούς διαμέσου πτώσεων. Τους αφήνει δηλαδή με δίκαιο τρόπο να πίπτουν σε κάποιο ελάττωμα
Από το οποίο μάλιστα σκέφτονται και θεωρούν ότι μπορούν να φυλαχτούν. Έρχονται πολλές φορές άνθρωποι και μου λένε «Πάτερ, εντάξει, σε όλα θα πέσω, σε αυτό δεν θα πέσω». Μην το λες, του λέω. Μην το λες ποτέ αυτό. Από αυτό που λογαριάζει ότι δεν θα πέσεις ποτέ, σε εκείνο θα πέσεις. Γιατί λέγοντας «Δεν θα πέσω ποτέ σε αυτό», έχεις μέσα σου την ιδέα ότι μπορείς, ότι είσαι ικανός. Έχεις αυτοπεποίθηση. Και ακριβώς εκεί θα παραχωρήσει ο Θεός να πέσεις για να γκρεμιστεί και αυτό το οχυρό της υπερηφάνειας. Αυτό το άθλιο και αναγκαστικό μέσο δεν το χρησιμοποιεί ο Θεός, παρά αφού χρησιμοποιήσει όλα τα υπόλοιπα μέσα. Όσο ο άνθρωπος αποβάλλει από τον εαυτό του την ιδέα ότι είναι κάτι, τόσο λιγότερο αμαρτάνει, τόσο μικρότερες πτώσεις έχει. Όσο μεγαλύτερη έτσι, αυτογνωσία, μεγαλύτερη έχει επίγνωση της αδυναμίας του και της αγνωσίας του, τόσο μικρότερες αμαρτίες έχει. Και όταν φτάσει στην υπόλοιψη τη μηδενική, πιστεύει ότι είναι το τίποτα, φτάσει σε αυτή την αληθινή δηλαδή και τέλεια αυτογνωσία, ότι είναι το μηδέν, τότε δεν έχει καμία πτώση. Θες να μην αμαρτάνεις ποτέ δηλαδή. Καλλιέργησε αυτή την ιδέα ότι είσαι το τίποτα, το μηδέν. Αυτή την ιδέα έχει η Παναγία. Γι' αυτό και δεν αμάρτησε ποτέ. Δεν είχε καμιά υπόλοιψη για τον εαυτό της. Γι' αυτό και δεν έλεγε όπως όλες οι άλλες κοπέλες, ας πούμε, να είμαι κι εγώ από τη γενιά του Μεσσία και να είμαι έτσι η μητέρα του Μεσσία. Γι' αυτό ήταν μεγάλη ντροπή για τις Εβραιοπούλες να μην έχουν παιδιά. Γιατί αν δεν είχαν παιδί, σημαίνει ότι δεν θα ήταν υποψήφιες να γεννήσουν το Μεσσία. Ήταν γνωστό ότι κάποια από τις κοπέλες θα έφερνε το Μεσσία. Ήταν προφητευμένο. Και ήταν μεγάλη ντροπή να μην έχεις παιδί, να μην είσαι τουλάχιστον στη γενιά αυτών που θα φέρουν το Μεσσία. Η Παναγία, μας λέει η παράδοση, δεν ζητούσε να γίνει μητέρα του Μεσσία, όπως οι άλλες κοπέλες, αλλά έλεγε να είμαι η δούλη της μητέρας του Μεσσία, αν θέλεις, Θεέ μου. Και ο Θεός είπε, δεν θα είσαι δούλη, θα είσαι μητέρα. Όσο πιο μικρή υπόλοιψη έχει ο άνθρωπος, όσο πιο πολύ ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ τον υψώνει ο Θεός. Φρόντιζε λοιπόν να έχεις πάντοτε ενεργό αυτό το πρώτο όπλο, το οποίο είναι το να μην έχεις καμία πεποίθηση στον εαυτό σου. Και το δεύτερο όπλο, θα πούμε λίγα γι' αυτό, για να κλείσουμε, γιατί σχεδόν συμπληρώθηκε ο χρόνος, είναι η τέλεια ελπίδα εις τον Θεό. Γιατί αν κανείς μείνει μόνο με το πρώτο όπλο, θα απελπιστεί και θα κάνει τίποτα, έτσι. Παράλληλα λοιπόν με την τέλεια απελπισία στον εαυτό σου, θα πρέπει να καλλιεργήσεις και την τέλεια ελπίδα στον Θεό. Εάν, λέει ο Άγιος, είναι τόσο αναγκαίος αυτόν τον πόλεμο το να μην ξεθαρεύουμε στον εαυτό μας, όπως είπαμε, με όλο τούτο, αν μόνο απελπιστούμε, εάν δηλαδή αποβάλλουμε μόνο κάθε θάρρος του εαυτού μας, βέβαια ή θα τρεπόμεθα σε φυγή ή θα τραπούμε σε φυγή ή θα νικηθούμε και θα κυριευτούμε τους εχθρούς. Γι' αυτό, κοντά παράλληλα με την τέλεια απάργηση του εαυτού μας, χρειάζεται ακόμα και η εντελής ελπής, η τέλεια ελπίδα και πεποίθηση στο Θεό. Ελπίζοντας δηλαδή από Αυτόν μόνο κάθε καλό και κάθε βοήθεια και νίκη. Από τον Θεό ελπίζουμε τα πάντα, όλα τα καλά και την νίκη. Γιατί καθώς από τον εαυτό μας που είμαστε το μηδέν δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα άλλο παρά εγκρεμισμούς. Βλέπετε, έχει ωραία γλώσσα ο Άγιος και είναι πολύ ωραίο και δεν είναι δύσκολο. Φαινομενικά είναι δύσκολη η γλώσσα του. Εάν λίγο κανείς τη συνηθίσει είναι πολύ εύκολη. Γκρεμίσματα, εγκρεμισμούς.
τι περιμένεις τον εαυτό σου, παρά μόνο γκρεμίσματα και πεσήματα, για τα οποία και πρέπει να απελπιστούμε από τον εαυτό μας παντελώς, και ούτω τρόπος θέλουμε να απολαύσει εξάπατος από τον Θεό κάθε νίκη. Ευθύς όσα αρματώσουμε την καρδία μας με μια ζωντανή ελπίδα σε Αυτόν, πως έχουμε να λάβουμε τη βοήθειά Του σύμφωνα με εκείνο το ψαλμικό. Επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και ευοηθήθη. Σε Αυτόν ήλπισε η καρδία μου και βοηθήθηκα. Ο Θεός δεν τροπιάζει τον άνθρωπο που καταφεύγει με την ελπίδα του στον Θεό, σε Αυτόν. Και αυτή την ελπίδα στον Θεό μπορούμε, λέει ο Άγιος, να την επιτύχουμε, να την κατορθώσουμε, να την έχουμε για τέσσερα αίτια, για τέσσερις λόγους. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί λόγοι που μας πείθουν να ελπίζουμε στον Θεό. Γιατί να ελπίζω στον Θεό? Γιατί να μην ελπίζω στον εαυτό μου, το είπαμε έτσι. Γιατί όμως να ελπίζω στον Θεό? Πρώτον, διότι ο Θεός στον οποίο καταφεύγουμε και αποθέτουμε τις ελπίδες μας είναι παντοδύναμος. Το πιστεύουμε αυτό, ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα. Και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και επομένως μπορεί και εμάς, εάν θέλει, να μας βοηθήσει. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Καταφεύγουμε σε έναν Θεό παντοδύναμο. Δεύτερον, καταφεύγουμε σε έναν Θεό που είναι απείρως σοφός, που είναι πανσοφός. Και γνωρίζει τα πάντα με άκρα τελειότητα. Και επομένως γνωρίζει και αυτό που αρμόζει στη σωτηρία μας, αυτό που χρειαζόμαστε ακριβώς σε κάθε στιγμή. Το γνωρίζει ο Θεός. Γι' αυτό και εμείς ως νουναχείς, ως συνετοί, καταφεύγουμε σε Αυτόν, τον πάνσοφο. Και όχι στη δική μας ασοφία, αγνωσία και ανοησία. Ξέρετε, οι σοφοί του κόσμου του λένε ότι από την παγκόσμια γνώση, που νομίζουμε ότι έχουμε πάρα πολλές γνώσεις σήμερα, ξέρετε πόσο πράγματα γνωρίζουμε? Περίπου το 4%. Το 96% δεν το γνωρίζουμε. Από τα πράγματα του κόσμου, του υλικού κόσμου, το 96% είναι σκοτεινό. Παρόλο που λέμε ότι έχει προχωρήσει πάρα πολύ η επιστήμη σήμερα. Λοιπόν, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Τρίτον, γιατί να ελπίζω στο Θεό? Διότι καταφεύγουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι απείρως αγαθός, είναι πανάγαθος. Δεν υπάρχει πιο καλός από τον Θεό. Έχει μία άρρητη και άπειρη αγάπη και θέληση να μας βοηθήσει. Ο Θεός θέλει άπειρα να μας βοηθήσει. Ο Θεός μας αγαπάει άπειρα. Εμείς νομίζουμε ότι αγαπάμε τον εαυτό μας όπως κανένας άλλος. Και όμως υπάρχει κάποιος που αγαπάει εμάς περισσότερο από εμάς. Και αυτός είναι ο Θεός. Αν είσαι πραγματικά συνετός, θα εμπιστευτείς τον εαυτό σου σε Αυτόν, που σε αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπάς εσύ τον εαυτό σου. Καταφέρουμε λοιπόν σε έναν πανάγαθο Θεό που είναι έτοιμος να δώσει από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγμή όλη του τη βοήθεια που μας χρειάζεται για την πνευματική, για την πνευματική και ολοκληρωτική νίκη του εαυτού μας. Ευθύς μόλις τρέξουμε στις αγκάλες Του με βέβαιη την ελπίδα μας σε Αυτόν. Και πώς είναι δυνατόν, λέει ο καλός εκείνος ποιμένας μας, που έτρεχε 33 χρόνια ζητώντας το απολλός πρόβατον με τόσο δυνατές φωνές που ευραχνίασαν ο λάρινξ του. Βράχνιασε η φωνή του, Ο Κύριος μας δεν σταματούσε να κηρύττει τα 3 χρόνια. Συνεχώς μιλούσε, κήρυτε. Όπου έπαιρνε στα σπίτια μέσα μιλούσε συνεχώς. Ήταν το έργο του αυτό. Σε σημείο βλέπετε που η Μάρθα εκεί παραπονιέται.
Και λέει, πες την αδελφή μου, τη Μαρία, τι κάθεται στα πόδια σου και σε ακούει, να με βοηθήσει λίγο. Ο Κύριος έκανε συνεχώς κήρυγμα. Και βέβαια τα άκουσε η Μάρθα, όπως έπρεπε να τα ακούσει, γιατί δεν ήταν σωστά αυτά που έλεγε, σαν να μάλλον και τον ίδιο τον Κύριο. Λοιπόν, ευραχνίασε, λέει, ο λάρεξ του. Γιατί άνθρωπος ήταν, δεν ήταν μόνο Θεός, λέει, ήταν Θεός, βεβαίως ήταν, τέλειος Θεός και είναι. Αλλά ήταν και άνθρωπος και κουραζότανε και κοπίαζε και πονούσε και είχε ανάγκη και αυτός όπως όλοι οι άνθρωποι, από ανάπαυση, από ύπνο, από φαγητό, όπως είχαμε εμείς, όπως έχουμε ο κάθε άνθρωπος. Και επεριπάτησε, λέει, με αστράτα τόσο κοπιαστική και ακαθόδη που έχησε όλο του το αίμα και έδωσε τη ζωή για χάρη μας. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν τώρα αυτός ο δεσπότης μας, ο τσομπάνος μας, που 33 χρόνια μας ζητούσε εμάς τα χαμένα πρόβατά του, τώρα εμείς τα πρόβατά του να τον φωνάζουμε και να μην έρχεται να μας βοηθήσει. Τη στιγμή που δεν τον φωνάζαμε, είμαστε εχθροί του. Και ήρθε εκείνος και μας έψαχνε 33 χρόνια με τόσους κόπους. Πώς είναι δυνατόν, λέει, τώρα το πρόβατο να ακολουθεί πίσω του και με επιθυμία να φωνάζει και να τον παρακαλεί και αυτός να μην γυρίσει τα μάτια του να το κοιτάξει. Πώς μπορεί να μην τον ακούσει, να μην ακούσει το πρόβατο και να μην το βάλει στους θείους του ώμους, κάνοντας γιορτή μαζί με όλους τους αγγέλους του ουρανού, όπως το είπε ο ίδιος στην παραβολή του χαμένου προβάτου. Κι αν ο Θεός μας δεν βάψει από το να γυρεύει με μεγάλη επιμέλεια και αγάπη να βρει κατά την ευαγγελική παραβολή τον τυφλό και κουφό αμαρτωλό, πώς είναι δυνατόν τώρα να εγκαταλείψει αυτόν που σαν χαμένο πρόβατο φωνάζει και καλεί τον ίδιο του τον ποιμένα. Και ποιος μπορεί να πιστεύσει ποτέ πως ο Θεός που κρούει πάντοτε την καρδιά του ανθρώπου επιθυμώντας να μπει μέσα και να δειπνήσει σύμφωνα με την Ιερά Αποκάλυψη, κοινωνώντας σε αυτόν τα χαρίσματά του, πώς όταν του ανοίγει την καρδιά ο άνθρωπος και τον προσκαλεί αυτός να κάνει τον κουφό και να μην θέλει να μπει μέσα, αφού ίδιος ο Χριστός του λέει και στην Αποκάλυψη, έρχεται και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας. Ιδού έστικα, λέει, επί την θύραν και κρούω. Και αν τις ακούσει τις φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσομαι προς αυτόν και δειπνίσω με το αυτού και αυτός με τεμού. Αν με ακούσει κάποιος, λέει, και θελήσει και ανοίξει την πόρτα, θα μπω σε αυτόν και θα δειπνίσω μαζί του. Και ο τέταρτος τρόπος, και να κλείσουμε με αυτό, για να αποκτήσει κανείς την τέλεια ελπίδα στο Θεό, είναι να προστρέξει με την ενθύμησή του στην αλήθεια των Θείων Γραφών. Γιατί να ελπίσω στο Θεό λοιπόν? Γιατί προστρέχω σε έναν Θεό ο οποίος είναι απείρως αληθινός, πιστός και τηρητής των υποσχέσεών του. Και αυτό επαληθεύεται από τις Άγιες Γραφές. Δεν καταφεύγω σε έναν Θεό αναξιόπιστο, αλλά σε έναν Θεό ο οποίος τηρεί στο ακέραιο τις υποσχέσεις του. Και αυτό είναι φανερό στις Άγιες Γραφές. Γι' αυτό και λέει στη Σοφία Σιράχ, εμβλέψατε, λέει, εις αρχαίας γενεάς και είδετε τις ενεπίστευσε το Κυρίο και κατησχύνθη. Κοιτάξτε, λέει, στο παρελθόν. Ποιος εμπιστεύθηκε το Θεό και ντροπιάστηκε? Κανένας. Όσοι πίστεψαν και ήλπισαν στο Θεό, όλοι πήραν από το Θεό αυτό που ήλπισαν ότι θα πάρουν. Γι' αυτό και ο βασιλέας Αύγαρος αναστήλωσε την αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου μας επάνω στην πόρτα της πόλεως Εδέσης, στην έδεσα της Συρίας, την αχυροποίητη εικόνα. Είναι γνωστή η ιστορία, που ο ίδιος ο Κύριος πλήθηκε και σκουπίστηκε με αυτή την πετσέτα και αποτυπώθηκε η μορφή του και την έστειλε εις τον Αύγαρο, τον βασιλέα, ο οποίος ήταν άρρωστος,
και του ζήτησε τη θεραπεία του. Εκείνος τον παρακαλούσε να πάει να το θεραπεύσει. Ο Κύριος του λέει: «Δεν μπορώ, σου στέλνω όμως αυτό». Και αυτή η αχειροποίητος εικόνα του Κυρίου είχε μείνει σε αυτό το βασιλέα, ο οποίος την έβαλε πάνω από την πύλη της πόλης, της Εδέσης. Και έγραψε και αυτά τα λόγια στην πύλη: «Χριστέ ο Θεός, ο εις σε ελπίζων, ουκ αποτυγχάνει ποτέ». Χριστέ, εσύ που είσαι ο Θεός αληθινός, όποιος ελπίζει σε σένα δεν αποτυχαίνει ποτέ. Μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά στο Συναξάριο της 16ης του Αυγούστου, όπου εκεί υπάρχει όλη αυτή η θαυμαστή ιστορία, αληθινή, αληθινότατη, της αχειροποίητου εικόνας του Κυρίου. Που είναι οι Προτεστάντες που λένε ότι δεν έχουμε εικόνες και που τις βρήκαμε τις εικόνες. Ο Κύριος έφτιαξε εικόνα, ορίστε, τον εαυτό του. Η πρώτη εικόνα είναι από τον ίδιο τον Κύριο. Με αυτά λοιπόν τα τέσσερα όπλα να αρματωθείς για να καλλιεργήσεις αυτή την ιδέα και να έχεις ενεργό αυτό το δεύτερο όπλο, την τέλεια ελπίδα στο Θεό. Τα λέω συνοπτικά και κλείνουμε. Ελπίζω στο Θεό γιατί καταφεύγω σε ένα Θεό πάντο δύναμο, πρώτον. Δεύτερον, πάνσοφο. Τρίτον, πανάγαθο. Και τέταρτο, παναληθή. Παναξιόπιστο. Τηρητή πάντοτε των συμφωνιών του, των υποσχέσεών του. Γι' αυτό ελπίζω στον Θεό. Και έτσι, έχοντας αυτά τα τέσσερα υπόψη μας, μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή την τέλεια ελπίδα στο Θεό. Αυτά πρέπει να μάθουν τα παιδιά μας στα σχολεία. Όχι να ελπίζουν στον εαυτό τους. Να μάθουν ποιος είναι ο Θεός, ότι είναι πάνσοφος, πανάγαθος, παντοδύναμος, παναληθής, και να καταφεύγουν σε Αυτόν. Και τότε ποτέ δεν θα απελπιστούνε, ποτέ δεν θα φτάσουν να αυτοκτονήσουνε, ποτέ δεν θα χριστευθούνε, ποτέ δεν θα αποτύχουν. Ενώ όποιος εμπιστεύεται στον εαυτό του, πάντοτε, δεν υπάρχει περίπτωση, πάντοτε θα αποτυχάνει. Πάντοτε θα βρίσκει τείχος μπροστά του. Καλλιέργησε λοιπόν την τέλεια ελπίδα στον εαυτό σου, στον Θεό, και την τέλεια απελπισία στον εαυτό σου. Και για αυτή την απελπισία λέει, σου θυμίζω και σε αυτό το κεφάλαιο ότι έχεις πολύ ανάγκη να γνωρίσεις ότι είσαι το τίποτε και ότι δεν πρέπει να ελπίσεις τον εαυτό σου. Γιατί λέει αυτή η υπόλοιψη στον εαυτό μας είναι τόσο λεπτή που ζει απόκρυφα μέσα μας. Και λες, λέει ο πνευματικός, ας πούμε, έχεις εγωισμό. Εγώ, Πάτρε, εγωισμό. Δεν έχω εγωισμό. Δεν το έχει καταλάβει. Ενώ κάνει μπάμα, ας πούμε, το λέει, ο πνευματικός του το λέει. Όχι, λέει, Πάτρε, δεν έχω εγωισμό. Είναι τόσο λεπτή αυτή η ιδέα, τόσο κρυμμένη μέσα μας, που χρειάζεται έτσι εργασία για να την ανακαλύψουμε. Πόσο μάλλον για να την αποβάλεις κιόλας. Έτσι, για να φεύγεις όσο μπορείς αυτή τη μάταιη υπόλοιψη του εαυτού σου και να εργάζεσαι με την απελπισία του εαυτού σου και με την ελπίδα στο Θεό, είναι ανάγκη να προπορεύεται η σκέψη της αδυναμίας σου πρωτύτερα από τη σκέψη της παντοδυναμίας του Θεού. Και πάλι αυτά τα δύο να προπορεύονται κάθε πράξεώς σου. Μας δίνει και ένα ακόμα φάρμακο και κλείνει το κεφάλαιο. Πριν κάνεις κάτι δηλαδή, να κάνεις δύο σκέψεις. Πρώτον, ότι εσύ δεν μπορείς τίποτε να κάνεις από μόνος σου, ούτε αυτό που σκέφτηκες να κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις από μόνος σου, και ότι μπορεί να το κάνει ο Θεός, γιατί είναι παντοδύναμος.
ενώ εσύ είσαι τελείως αδύναμος. Αυτές οι δύο σκέψεις πρέπει να γίνονται πάντα, λέει, πριν κάνεις κάποια πράξη σου. Οπότε κάθε στιγμή, πριν κάνεις οτιδήποτε, ανακαινίζεις μέσα σου αυτή την γνώση ότι είσαι το τίποτε, ότι δεν πρέπει να ελπίζεις τον εαυτό σου και ότι ο Θεός είναι το παν και πρέπει σε αυτό να ελπίζεις για όλα. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σήμερα. Ίσως λίγο υπερβήκαμε την ώρα για να ολοκληρώσουμε το κεφάλαιο. Αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, αν δεν κουραστήκατε. Καταλαβαίνετε πόσο οικοδομητικά αλλά και πόσο ανατρεπτικά είναι αυτά. Στο σύγχρονο κόσμο έτσι ακούγονται παράδοξα, παράξενα και ρηξικέλευτα, θα τολμούσαμε να πούμε έτσι, ανατρεπτικά. Θυμάμαι παλιά που κάναμε κάποιες ομιλίες και τα λέγαμε έτσι και άλλα λέγαμε έτσι. Πάνω στην πίστη μας και ερχόταν στο τέλος κάποιος και μου λέει «Πάτερ, και σήμερα ανατροπή». Και σήμερα τα αναποδογυρίσαμε όλα. Έτσι είναι. Ο Λόγος του Θεού τα ανατρέπει όλα. Αυτά που ζούμε, αυτά που έχουμε μάθει, που μας μαθαίνουν δηλαδή, ως στερεότυπα. Κοινωνικά, έτσι. Κλπ. Αυτή η ανατροπή πρέπει να γίνει μέσα μας. Για να γίνει και γύρω μας.